Θα πάρει ένα μεγάλο ρίσκο. Είναι η πρώτη φορά που θα χορέψει σάμπα. Είναι λοιπόν ο Κώστας Μαρτάκης, η Λάουρα Νάργες και ο Γιάννης Τσερκίνης. Ήρθε κιόλας. Το σώμα μου σίγουρα νομίζω θα τα θυμηθεί, το μυαλό δεν ξέρω αν θα τα θυμηθεί. Νομίζω ότι ο χορός είναι όπως και το ποδήλατο. Και το σεξ. Μία φορά να έχεις κάνει, δεν το ξεχνάς. Το κουνάει πάρα πολύ καλά. Ναι, επειδή... Εξήγησε το που έχεις το πόδι το μεσαίο. Ναι. Στο κέντρο. Στο κέντρο το έχω, χρόνια. Ο Κώστας δεν ξαναχόρεψε σάμπα, αλλά δεν είναι και απαραίτητα ότι τον φοβάμαι. Τον Κώστα για κάποιο λόγο τον εμπιστεύομαι. Εμένα δηλαδή, γιατί δεν με ρωτάει κανένας. Συγγνώμη. Α. Πρέπει όπως θα είναι έτσι, ας πούμε πες ότι είναι όρθια τώρα, να πιάσουμε εδώ. Έμαθα ότι η Λάουρα έχει ψηφοφοβία, η αλήθεια είναι. Λίγησε. Τι να κάνω. Αυτοί οι δύο τα βρήκανε τόσο πολύ που εμένα με έχουν αφήσει από την απέξω. Και έχω ξαφνικά τα τέσσερα χέρια να με πιάνουν από παντού, και όταν λέω παντού, και να θέλω να με σηκώσω στον αέρα. Είδατε πως μ' αγαπάει, ε. Εμένα πιάνει. Εδώ. Νιώθω ότι με θέλει πολύ η Λάουρα. Με αγκαλιάζει συνέχεια, πέφτει πάνω μου συνέχεια. Εκεί που τη σηκώνουμε, αντί να πέσει πάνω στο Γιάννη που υποτίθεται του έχει εμπιστοσύνη μετά από τόσους χρόνους, πέφτει πάνω σε μένα. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Αλληλοθελόμαστε με τον Κώστα. Όχι, δεν τον θέλω μόνο εγώ. Κατέβα πίσω. Αφήστε με ήσυχη. Πού είναι η πόρτα εξόδου, πού είναι το exit? Το πρώτο ζευγάρι είναι η Λάουρα, ο Γιάννης και ο Κώστας και θα χορέψουν σάμπα. Για ελάτε εδώ. Πού ερχόμαστε? Εδώ, τα ξέχασες Κώστα μου? Ναι, δεν θυμάμαι αυτό. Τα ξέχασες, δεν πέρασαν και τόσα χρόνια. Στο δεύτερο Dancing with the Stars ήσουν και εσύ και έφτασες μέχρι το τελικό, παρακαλώ πολύ. 1,5 χρόνος πέρασε. Πέρασε 1,5 χρόνο. Ναι. 1,5 χρόνος πέρασε από το προηγούμενο Dancing. 1,5 χρόνος. Αλλά δεν ξέχασε τίποτα. Δεν ξέχασε τίποτα. Ναι, γιατί αλλάξαμε σεζόν. Είναι ένας χρόνος και μισό. Να θυμί... Αλλά... Το Μάρτιο όταν ξεκινήσαμε είναι 2 χρόνια. Μάλιστα.
Να θυμίσω ότι το τραγούδι αυτό η Λάουρα το έχει χορέψει το τέταρτο live και μάλιστα ήταν η καλύτερη της φορά. Αυτό αναφέρουν κάθε φορά εδώ που λένε σε έχουμε δει και καλύτερα και καλύτερα. Αυτό. Ήταν η καλύτερη της φορά, είχε βγει πρώτη στην κατάταξη. Οπότε επιλέξατε σάμπα για αυτό το λόγο. Γιάννη, βάλαμε όλα τα τραγούδια. Πάρε και το μικρόφωνο λίγο. Λοιπόν, βάλαμε όλα τα τραγούδια που είχαμε χορέψει και πάνω κάτω ήμασταν σε αυτό και στο βάλς. Ουσιαστικά εγώ το διάλεξα. Αλήθεια, επειδή ναι, γιατί θυμάμαι σάμπα. Πέρσι ότι τα μάμπο και τα Latin γενικότερα μου πήγαιναν πιο πολύ. Λέω, άμα θέλετε να σας βοηθήσω πραγματικά, βάλτε κάτι Latin. Και συμφωνήσαμε για κατευθείαν με τη μία. Δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου με τον Κώστα. Πώς νιώθεις που επέστρεψες και πάλι στο παρκέ? Εντάξει. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βλέπω εσένα. Είναι βλέπω σαν να μην πέρασε επιτροπή. Μια μέρα. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, ναι. Το κορμί απλά είναι σαν να πέρασαν πολλά χρόνια. Γιατί αφού μας είπες ότι είναι σαν το ποδήλατο, χορός και σαν κάτι άλλο. Ναι, δεν το ξεχνά. Τι είπα, δεν θυμάμαι. Έλα που δεν θυμάμαι. Ναι, τα λέω αυτά, ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν το ξεχνάει το σώμα τόσο πολύ. Το μυαλό αργεί να μπει απλά στη διαδικασία όλη αυτή του χορού. Αλλά νομίζω, εντάξει, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και συγγνώμη κιόλας για τις τόσες ώρες που δουλέψαμε, αλλά τόσο πολύ ανάγκη για να ξαναμπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς σου φαίνεται το ζευγάρι, η Λάουρα και ο Γιάννης? Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή. Καταρχήν, κοίτα λίγο εκεί. Κοίταξτε πρόσωπο. Τόσο φρέσκο, τόσο όμορφο κορίτσι. Και γι' αυτό διάλεξα και το μάμπο. Διάλεξα. Μαζί δύο διαλέξαμε, αλλά ήθελα πιο. Σάμπα, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Επειδή είναι πολύ χαρούμενος χορός, πολύ, σου βγάζει πολύ καλή ενέργεια. Ναι, και επειδή είναι έτσι όμορφο κορίτσι και σου βγάζει φρεσκάδα, ήθελα να χορέψουμε κάτι να ανεβάσουμε το κοινό. Ελπίζω να σας ανεβάσαμε, δεν ξέρω. Λάουρα. Εγώ πάντως έσκασα. Λάουρα, αλληλοθέλεστε τελικά? Νομίζω θα είναι μια ιστορία αυτή η οποία δεν θα ανακαλυφθεί ποτέ στην πραγματικότητα. Γιατί ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε. Δεν έχετε μιλήσει λίγο. Δεν το έχουμε συζητήσει ξεκάθαρα αυτό. Ο καθένας το έλεγε πίσω την πλάτη του αλουνού. Α, okay. Μπροστά τίποτα. Τα έχουμε πει μαζί. Okay. Δεν μου έχει συζητήσει ποτέ για συζήτηση. Εντάξει. Δεν με έχει συζητήσει ποτέ για συζήτηση. Τι άλλο να πούμε. Καταλαβαίνεις γιατί. Καταλαβαίνεις γιατί πολλές φορές στις πρόβες που κάναμε και εγώ ήταν ο κεφαλός μου λίγο. Το καταλαβαίνω. Αλλά να όμως το πιάνε. Πώς ένιωθες όμως που σε έπιαναν τέσσερα χέρια? Πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει. Αλλά ναι, το θέμα ήταν, ξέρεις, και λίγο με τα lift. Γιατί ήθελε πάρα πολύ, δεν είναι κιόλας ότι είναι και κοντός ο Κώστας. Είναι και ψηλός, είναι 1,90. Ναι. Οπότε ανέβαινα και λίγο κι άλλο, δηλαδή. Είναι και αυτό το θέμα της υψοφοβίας που έχεις, γι' αυτό μου το λες. Πολύ θέμα. Την είδα, την είδα. Καθόλου. Και αυτό το τελευταίο το lift εδώ, την Τούμπα, με τα χίλια ζόρια, δηλαδή τις υποσχέθηκα. Έτσι κάνει, δεν τα θέλει, αλλά μετά τα κάνει. Στο τέλος τα κατάφερε, ναι, είχε πέσει σε ένα lift. Σε αυτό το lift που κάναμε, η αλήθεια είναι, σε μια πρόβα ήμασταν λίγο εξαντλημένοι, όχι λίγο, πολύ. Ναι. Και έπεσε και χτύπησε λίγο το κεφάλι της, αλλά εντάξει. Δεν καταλαβαίνει αυτό το υπέροχο κεφάλι από τίποτα. Να, είναι σε ξέρεις κάτι. Θέλω να πεις πώς νιώθεις που θα περάσεις πάλι από τη διαδικασία του να κριθείς, αλλά και να βαθμολογηθείς, διότι δεν ήρθες μόνο για να βοηθήσεις. Και θα κριθείς και θα πάρεις βαθμολογία πάλι. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Όχι, θυμάμαι λίγο τα παλιά, τώρα έτσι με πιάνει ένα άγχος. Τώρα με πιάνει το άγχος, όχι πριν που χόρευα, τώρα που θα ακούσω τα σχόλια. Για πάμε να τους ακούσουμε. Ωχ, Παναγία μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ πάντως, να το ξέρετε αυτό έτσι, προκαταβολικά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω από τον κύριο Κωνστάλα που είναι χαρούμενος και γελάει, κάτι λέει με την καλένα. Μας ανέβασε. Μας ανέβασαν και οι τρεις και αυτό βλέπεις την... Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το πολύ ωραίο. Το πολύ ωραίο πρόσωπο, χαμογελαστό, όταν έχει φύγει το άγχος, σε ανεβάζει μόνο που βλέπεις τη Λάουρα. Μετά, Κώστα, καλώς ήρθες πάλι και Γιάννη, να είσαι καλά. Γιατί και οι τρεις ήσασταν πάρα πολύ ωραία δεμένοι, ωραίο το φινάλι, ωραίο το κλείσιμο. Είχατε ενέργεια, το κούνημα, ναι, ήταν αυτό που έπρεπε, εκεί που έπρεπε, όπως έπρεπε και υπήρχαν τα κατάλληλα... που υπήρχαν για να υπάρξουν. Αχ, τι ωραία, τα καταλάβαμε στα... όλα. Σε σωστά ελληνικά. Ναι. Με λίγα λόγια μου άρεσε. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γιάννη. Θα προσπαθήσω να μυθώ τον αφαιρετικό λόγο του κυρίου Κωνστάλα.
με τα χιλιάδες υπονοούμενα και να πω ότι κάνατε πολύ καλή επιλογή. Σας πάει αυτό, ήσασταν καλοί, αλλά πραγματικά πάλι προκαλώ να το δείτε. Η διαφορά από το τέταρτο μέχρι το δωδέκατο που είμαστε σήμερα είναι τεράστια. Εμένα μου αρέσατε, είχατε ζωντάνια, είχατε ενέργεια, είχατε έκφραση. Πολύ καλύτερη από την πρώτη σας εμφάνιση σήμερα. Ευχαριστούμε, κυρία Δανδουλάκη. Ήταν λοιπόν το καλύτερό σας τότε, παραμένει το καλύτερό σας για σήμερα. Θεωρώ ότι η διεκδίκηση των δύο ανδρών στην κυρία πραγματικά με πολύ φαντασία φτιαγμένη. Και βρήκα ότι έχετε ένα συντονισμό σαν να δουλεύατε πάρα πολύ καιρό. Βρήκα τον Κώστα εξαιρετικά έτοιμο για αυτή τη δοκιμασία. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχετε κάνει και οι τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γαλένα. Ένα πολύ πετυχημένο τρίο. Κώστα, καλησπέρα. Και εγώ χαίρομαι που συμφώνησες να χορέψεις σάμπα, παρόλο που δεν έχεις διδαχτεί πέρσι, γιατί είναι και ο αγαπημένος χορός της Λάουρα και έτσι έχει φέρει την πρώτη θέση. Αλλά ήταν και οι καλύτερες από τη σάμπα ακόμα. Εμένα ο κόσμος μου λέει: μα αυτή η σάμπα της Λάουρας. Και σήμερα πραγματικά έχετε βελτιωθεί, δίκιο έχει ο Γιάννης, έχετε εξελιχθεί. Εντάξατε και το Κώστα πάρα πολύ έξυπνα, πολύ δημιουργικά στη χορογραφία σας. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Δεν απλά ήταν ένα τρίτο άτομο που κάτι έπρεπε να κάνει. Κάνατε τη χορογραφία από την αρχή και αυτό θέλαμε από εσάς. Κάνατε καταπληκτική δουλειά. Θα προσέξω λίγο το κοντιπιέ σου, Λάουρα, αλλά πραγματικά σήμερα. Και είσαι και μια κούκλα και μπράβο για το χτένισμα. Και δεν μπορώ να βγάλω το μάτι μου από εσένα. Ήσασταν πάρα πολύ καλή, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωκά. Κώστα μου, καταρχάς συγχαρητήρια για το καινούριο σου τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχο. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια στην παραγωγή, γιατί αυτού του είδους η δυσκολία είναι πολύ όμορφη, πολύ δημιουργική και αποδείχθηκε από το πρώτο τρίο που βλέπουμε. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία η χορογραφία. Ο Κώστας έδωσε άλλο αέρα σε αυτό που κάνατε. Ήσασταν πολύ καλοί στο live τότε που χορέψατε τη σάμπα, αλλά ο Κώστας πρόσθεσε τη δημιουργικά σε όλο αυτό που κάνατε και ήταν πάρα πολύ κεφάτο και ωραία και έξυπνα χορογραφημένο. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα προσπάθησα πράγμα... κι εγώ, η αλήθεια είναι να βάλω το 100%. Θυμήθηκα λίγο το διαγωνιστικό το δικό μου και έβαλα. Δεν έχει χάσει τίποτα από το κέντρο. Όλη μου την ενέργεια, όλη, όλη. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω, να ευχαριστήσουμε πραγματικά τον Κώστα μέσα από την καρδιά, γιατί είχε έρθει με τόσο όρεξη και τόσο θέληση και δεν έκατσε ούτε ένα λεπτό. Πραγματικά ήταν συνέχεια εκεί πέρα φουλ μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί χωρίς εκείνον. Κορίτσι μου, εγώ ευχαριστώ. Λέει. Ευχαριστώ για αυτές τις ωραίες στιγμές που. Και εσάς την παραγωγή που με ξανακαλέσατε και βρίσκομαι και περνάω τέτοιες όμορφες στιγμές. Όχι, παιδιά, εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ που υπάρχετε, που χορεύετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν σας στείλω επάνω να δούμε τη βαθμολογία μας, θέλω λίγο, επειδή δεν ξέρω μετά αν θα έχουμε χρόνο να τα πούμε, να μου πεις πού εμφανίζεσαι. Πού θα ακούσουμε αυτό το καινούργιο τραγούδι? Είναι το πρώτο σίγγλ από το καινούργιο μου δίσκο. Θα κυκλοφορήσει σύντομα. Βρίσκομαι στο Βοτανικό με την Νατάσια Θεοδωρίδου και την Έλενα Παπαρίζου. Αχ, τι ωραία που τα περνάς εκεί. Πραγματικά είμαι, νομίζω, πέρα από πολύ χαρούμενος, πολύ τυχερός που βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο τόσο καταξιωμένες κυρίες με τόσο ωραίες φωνές και πολύ όμορφες γυναίκες. Και καλό όλο τον κόσμο. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εντάχθηκα στο σχήμα λίγο. Ναι, πλαγίως, όλοι, ναι, αλλά πραγματικά με έχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη. Ξέρουμε τίτλο δίσκου? Ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ένα φιλί θέλω από εδώ, γιατί από εδώ έχω μικρόφωνο. Στο λαιμό. Ναι. Να είστε καλά, πάμε για τη βαθμολογία, εγώ μαζεύω μικρόφωνα. Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια αγκαλιά σε αυτό το αγόρι, Λάουρα, και για συγγνώμη. Κωστάκι μου! Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και θα σε κρατήσω στο κλίμα της εκπομπής και θα σε πάω αμέσως για βαθμολογία και θα τα πούμε. Φύγαμε. Η βαθμολογία των Κριτών είναι... Οχ! Γαλένα Βελίκοβα. 9. Αλέξης Κωστάλας. 9. Κάτια Δαντουλάκη. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Λάτσιος. 9.
Φώκας Ευαγγελινός. 9. Σύνολο 45 βαθμοί. 45 βαθμοί και θέλω να σας πω, παιδιά, Λάουρα, μάλλον θέλω να σας πω, Γιάννη, ότι ο Κώστας τελικά σας έφερε γούρι. Είναι η καλύτερη βαθμολογία που έχετε πάρει φέτος στο Dancing with the Stars, παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κώστα πάρα πολύ. Κώστα, έφερες, εξετέλεσες την αποστολή σου. Προσπάθησα να δώσω όλη την ενέργεια, όλη τη θετική ενέργεια στα παιδιά. Πραγματικά τα αξίζουν και σε όλα τα παιδιά τα αξίζουν, η αλήθεια. Είναι, δεν είναι στο Dancing with the Stars για να αποδείξουν ότι είναι χορευτές. Ακριβώς. Είναι για πολύ καλό σκοπό, να το ευχαριστηθούν. Θύμισε τώρα εσύ που τα ξέρεις και είσαι παλιός. Θύμισε στον κόσμο τι πρέπει να κάνει για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ. Να ψηφίσετε στο Χ7. Ακριβώς. Το Χ7 δεν το θυμάμαι, θυμάμαι το Χ6 το δικό μου. Στο Χ7 όμως φέτος, όχι στο Χ6. Χ7, να παραμείνουν τα παιδιά, είναι πραγματικά για πολύ καλό σκοπό. Όπως πέρσι μαζεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα. Και πραγματοποιήθηκαν πολλές ευχές. Έτσι ακριβώς και φέτος λοιπόν. Η Λάουρα και ο Γιάννης για να είναι εδώ την επόμενη Κυριακή. Χ7. Οι τρόποι είναι πολλοί, τους βλέπετε στην οθόνη σας. Ψηφίστε για να είναι τα παιδιά μας εδώ στον ημιτελικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ, Κώστα. Ο μοναδικός άντρας που μου αρέσει είναι αμάνικο. Σταυρώστε με, αλλά τι να κάνω. Κώστα, ακούς! Έρχονται άπειρα μηνύματα για σένα. Και προχωράμε παρακάτω.